σκέφτομαι τα ωραίες στιγμές που είχαμε μαζί, τι να σκέφτομαι. Αυτό σκέφτομαι, πώς ήμασταν, τι ήθελα να κάνω, ήθελα να τη μεγαλώσω σαν ένα κανονικό παιδί. Σας λείπει η Άννη, ε? Πάρα πολύ. Έφυγα στο Βερολίνο και ήρθα με κάτι ιδέες στο κεφάλι. Εντάξει, ήρθα να δω βέβαια και δεν τη βρήκα. Ήταν μια καταστροφή αυτό για μένα. Δεν ξέρω πώς θα γίνει τη ζωή μου από εδώ και πέρα. Τι αισθάνεστε τώρα για τον πατέρα της Άννης? Από όλα αυτά που έχει συμβεί για αυτόν, τι μπορώ να σκέψω. Δεν το περίμενα. Ακριβώς από αυτόν τον άνθρωπο δεν το περίμενα. Σκέφτομαι τις στιγμές όταν τη στένιζε, τις στιγμές όταν ήταν τη φόρτιζε. Και μετά σκέφτομαι και την άλλη εικόνα τώρα. Δύσκολο. Δεν έχω τι να σκεφτώ. Τα πληρώσει αυτά που έχει κάνει και. Εμείς τελειώσαμε. Αν τον είχατε τώρα μπροστά σας, τι θα του λέγατε? Πρώτα θα το ρώταγα γιατί. Γιατί και πώς. Γιατί, δηλαδή, κάθε ένας μου λέει κάτι άλλο και δεν ξέρω, θέλω από αυτό να το ακούσω. Mm-hmm. Θέλω να ακούσω γιατί έκανε όλα αυτά. Γιατί από αυτό που ξέρω εγώ είπε, γιατί δεν τη σκότωσε, τη βρήκε νεκρή. Εντάξει, για ποιο πώς, τι, γιατί, τι έγινε εκείνο το βράδυ. Μία-δύο μέρες πριν, γιατί τσακώθηκε με τη μάνα του και πήρε το παιδί. Όλα αυτά. Πολλή ερώτηση. Δεν είναι ένα και δύο, είναι πάρα πολλά. Έχετε ενημερωθεί για αυτά που έχει ομολογήσει, για αυτά που έχει πει? Για αυτά που έχει πει, ναι. Ναι. Μου είπε ο δικηγόρος μου, είπε. Η αστυνομία δεν μου είπε τίποτα. Απλά μου είπε γιατί το παιδί μου δεν ζει πια. Και αυτό όμως με τη λεπτομέρειε μου είπε ο δικηγόρος μου. Πώς συμπεριφερόταν στη μικρή? Εγώ δούλευα κανονικά και δούλευα όλο το βράδυ. Όλη την ημέρα αυτός ήταν μαζί της. Την έκανε μπάνιο, της αγόραγε ρούχα. Εντάξει, όλο μια χαρά ήταν. Και τον εμπιστευόσασταν? Ναι. Να έχει το παιδί? Ναι, ναι, ναι. Αυτό σίγουρα. Για κάποιες φορές όταν έπρεπε εγώ να κάτσω στη Βουλγαρία, είπε ότι είμαστε από. Αυτό είναι από άλλη χώρα στη Βουλγαρία. Mm-hmm. Και την έπαιρνε μαζί του εκεί να την δείχνει στη γιαγιά του και αυτά. Mm-hmm. Κοιτάξτε, μου την έφερνε καλά. Mm-hmm. Εγώ τη ρώταγα, μου έλεγε ο παπά μου αγόρασε αυτό, ο παπά μου αγόρασε το άλλο. Mm-hmm. Ο παπά έτσι και ο παπά έτσι. Ήταν όλο με τον παπά τη. Γι' αυτό εγώ ήθελα να την αφήσω σαν άνθρωπο που μου φτάρει να κάτσει μαζί του. Εντάξει, δεν ήθελα να κάτσει με κάποιο που. Δεν μπορεί. Του είχε αδυναμία δηλαδή? Ναι, ναι, του είχε πολλή αδυναμία. Νόμιζε γιατί ο πατέρας της είναι ο Θεός και τα κάνει τα πάντα. Όταν τη φώναγα εγώ κάποιες φορές να μην παίρνει το σκυλάκι της, έτσι έλεγε. Εγώ τα πω στο παπά γιατί μου φώναξε. Δηλαδή του είχε πολλή αδυναμία, πάρα πολύ. Δεν είχε σκεφτεί δηλαδή ότι την άφηνες με έναν άνθρωπο που δεν μπορούσε να την προσέξει? Όχι. Όχι, όχι. Ποτέ όταν μου είπε γιατί εξαφανίστηκε, μου περάσανε πολλά πράγματα από το μυαλό. Από το μυαλό μου αυτό που έχει γίνει ακριβώς δεν μου έχει περάσει ούτε για μια στιγμή. Αυτός είναι το μοναδικό άνθρωπο που πίστευα. Mm-hmm. Δεν έχω φίλοι, δεν έχω φίλους. Δηλαδή έχω φίλοι αυτές από τη δουλειά που είμαστε. 7 χρόνια δηλαδή δεν έχω φίλους, δεν έχω φίλοι. Mm-hmm. Αυτός ήταν το άνθρωπο που. Το πίστεψα πάντα, πάντα το πίστεψα. Τι γνωρίζετε ότι έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης του Νικολάη? Ναι, το ξέρω, ναι, μου το είπανε, το ψάχνουνε, μακάρι και να το βρούνε. Mm-hmm. Όμως τώρα, τι να σας πω, φοβάμαι γι' αυτό. Πολύ φοβάμαι, επειδή αν το βρούνε πια. Ο Νικολάη ήταν ένας άνθρωπος που εγώ δεν το ξέρω πολύ καλά, δεν έχω μιλήσει πολλές φορές μαζί του. Mm-hmm. Από αυτά που μου έκανε εντύπωση, επειδή εγώ όταν γυρνόμουν από τη δουλειά 6 ώρα το πρωί, αυτό δεν κοιμόταν. Ναι. Έπαιζε καζίνο, έμαθε τον άλλο να παίζει καζίνο, δηλαδή δεν τον κούσταρα σαν φίλο τον άλλο. Ναι. Και εγώ το έκανα να τον διώξει από το σπίτι και αυτός με περίμενε, δηλαδή ο Σάββας με περίμενε να πάω εγώ στο Βερολίνο για να τον πάρει πάλι στο σπίτι. Mm-hmm. Και έτσι, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Δηλαδή εμένα αυτή από την πολυκατοικία μου είπανε, γιατί είχε ένας φίλος και το μοναδικός φίλος που είχε ο Σάββας ήταν αυτός, δεν είχε άλλο. Ο Νικολάη πιστεύετε ότι λέει την αλήθεια? Όχι. Πιστεύετε ότι ευθύνεται και εκείνος για το θάνατο της μητέρας? Ναι, 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 σίγουρα. Είναι πλεγμένος 100%. Και για όσα έγιναν μετά. Και για όλα αυτά. Και εγώ είμαι σίγουρη γιατί αυτός χάλασε τόσο πολύ το μυαλό για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Είχε ακουστεί ότι πήγατε στη Βουλγαρία για να δώσετε χρήματα στον Νικολάη για να μην μιλήσει στην αστυνομία, να μην πει τι ακριβώς είχε γίνει στο σπίτι. Όχι, όχι. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Mm-hmm. Τίποτα δεν ήξερα. Mm-hmm. Εγώ αυτή τη στιγμή, δηλαδή εμένα ο Σάββας όταν μου με ενημέρωσε γιατί τη μικρή εξαφανίστηκε, mm-hmm. μου είπε γιατί το βρήκανε και το δείξανε στο τηλεόραση και είναι στο χαμόγελο του παιδιού. Ναι. Και η παιδί, εγώ κάνω αυτή τη δουλειά και αυτός πρέπει να το πάρουν το χαμόγελο το παιδί. Μου είπε να πάμε να το συζητήσουμε με τη μάνα μου και με τον πατέρα μου, ναι. να δούμε τι θα κάνουμε και να μην το πλέξουμε. Αυτό ήταν το πράγμα που πήγα και εγώ στη Βουλγαρία. Όμως εγώ έκανα και την εξαφάνιση και από τη Βουλγαρία το έχω κάνει. Μπορούν οι αστυνομία να το ψάξει και να δει. Είχατε υποψίες εσείς ότι γνώριζε κάτι περισσότερο ο Νικολάη? Δεν ξέρω όλα, αφού ήταν μαζί του. Πιστεύετε δηλαδή ότι έχει συμμετοχή στο θάνατο της μικρής σου Νικολάη? Ναι, ναι, ναι. Πολύ πετρεμένη. Πολύ πετρεμένη. Και κάποιες φορές όταν ξεκινάω να σκεφτώ θέλω να το βγάλω από το μυαλό μου γιατί δεν αισθάνομαι καλά. Πήρανε τις φωτογραφίες στο παιδί μου. Δεν έχει δηλαδή ούτε φωτογραφία της μικρής σου? Όχι, όχι, μου τα πήρανε. Πιστεύετε ότι μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν τα όργανα του παιδιού για εμπόριο?
να τα πούλησαν. Αυτό με ενημέρωσαν οι δικηγόροι μου ότι η κυρία Ανακρίτρια είπε ότι πιστεύει ότι είναι εμπόριο οργάνων και δεν πρόκειται να αποδεχτεί ποτέ. Επίσης είπε ότι είναι σίγουρη ότι εγώ γνώρισα. Και αφού λοιπόν πιστεύει αυτά τα πράγματα, εμείς συζητήσαμε με την δικηγόρη μου ειδικό από το κράτος να βάλει. Όμως δεν το κάνει. Εγώ δεν ξέρω τίποτα ακόμα. Εγώ ξέρω μόνο γιατί ήμουν η πρώτη που έδωσε τον Νικολάη. Και ότι είναι μπλεγμένος και αυτός στο θάνατο του κοριτσιού μου. Καθυστέρησε πολύ να το ζητήσει από τη Βουλγαρία και τώρα δεν ξέρω να το βρει. Φοβάσαι μήπως κατηγορηθείς και εσύ δηλαδή για εμπόριο οργανών. Όχι, αφού δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά. Δεν χρειαζόμουν Δεν χρειάζομαι πρώτα απ' όλα να δώσω το παιδί μου για τέτοιο πράγμα. Δεν πρόκειται. Όχι, με τίποτα. Γι' αυτό λέω εγώ το πληρώσα αυτά που έχω κάνει, που την άφησα. Όμως αυτό που λέει η κυρία Ανακρίτρια, δεν είναι, γιατί να πληρώσω εγώ πράγμα που δεν έχω κάνει. Πιστεύεις δηλαδή ότι η Ανακρίτρια μπορεί να κατηγορήσει το Σάβα και οποιονδήποτε άλλον για εμπόριο δηλαδή οργάνων. Ότι έχει αποδείξεις κτλ. Εμείς ζητήσαμε να βάλει το ειδικό. Όμως δεν το κάνει. Γιατί δεν το κάνει να καταλάβουμε εκείνη γιατί το σκέφτεται αυτό. Αφού το σκέφτεται, δεν το έχει αποδείξει ακόμα. Ναι. Εγώ ζήτησα αυτό να είμαι και εγώ μπροστά με το. Με τον Νικολάη και με τον Σάβα. Ναι. Γιατί αν ήταν αυτός ο Νικολάη με τον Σάβα, μούρι με μούρι, θα μαθαίναμε τι έγινε εκείνο το βράδυ. Όμως μέχρι τώρα δεν έχουν δεχτεί να είμαι και εγώ μπροστά. Θεωρείτε υπεύθυνο και τον εαυτό σας για όσα έγινε στην Άννη. Αυτό που την άφησα, ναι, όμως δηλαδή δεν μου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό, δεν μου έχει δώσει ούτε ένα πράγμα να σκεφτώ κάτι τέτοιο. Τι θα θέλατε να πείτε στην Άννη, αν την είχατε τώρα κοντά σας? Πάντα θα την αγαπάω και λάμε παιδιά. Θέλω το μοναδικό πράγμα που είναι στη καρδιά μου αυτή τη στιγμή, μόνο, δεν θέλω τίποτα. Και θέλω να ξέρω τι έχει γίνει με το παιδάκι μου. Πρώτα απ' όλα συγγνώμη γιατί εντάξει. Δεν είναι και τόσο καλό που το έχω κάνει και εγώ, δεν λέω. Είναι ωραία πράγματα, μου εντάξει και τη ζωή μου ήταν έτσι. Φόρτιζα τη μάνα μου, φόρτιζα το πατέρα μου. Πληρώνα τα δανεικά του και στη μάνα μου και στο πατέρα μου. Και ο αδερφός μου δεν έχει δουλέψει ποτέ. Εγώ τους αγοράω ρούχα, εγώ τους πληρώνω το νίκη, εγώ τους πληρώνω το νερό, το ρεύμα. Έβλεπα και τη μικρή εγώ. Φόρτιζα όλη μου την οικογένεια εγώ. Αυτό ήταν από το 18 μου μέχρι σήμερα, αυτό το κάνω και τώρα από μέσα πάλι βοηθάω. Είμαι στη φυλακή και βοηθάω πάλι στη μάνα μου και στον πατέρα μου. Θέλω οι άνθρωποι που έχουν κάνει αυτό το κορίτσι μου να πληρώσουν για όλα αυτά. Αυτό θέλω. Κύριε Χρυσικάκη, ακούσατε τη μητέρα. Ένα σχόλιο από εσάς.